Πώς δουλεύει αυτό, περίμενε. Θες και white να χωράμε ολόκληρη. Πάρτε και ελληνική μουσική. Μόλις έφτασα στην Αθήνα. Λογικά αν το βλέπεις αυτό, γε μου, έχω πεθάνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, όχι, δεν σας ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν ένας ενοχλητικός εδώ πέρα και με απασχόλησε. Σας πιάνω τώρα εδώ στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Αθήνας. Δείτε εδώ, αεροπλάνα. Σαν δομή προσφύγων είναι. Τώρα βέβαια τα αεροπλάνα τελειώσαν για μας, πάμε στα καράβια. Αλλά έχουμε διαδρομή, πρέπει να ανακαλύψουμε τώρα πώς δουλεύει αυτό το μετρό που το αποκαλούν εδώ. Γιατί δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι είναι. Πάντως ξέρουμε ότι ζει στις πηγές. Πάντα το βρούμε και την επόμενη φορά που θα με δεις θα τρώω. Πολύ βαρετό το μετρό σας. Είμαι εδώ και 15 λεπτά μέσα και δεν έχω φτάσει πουθενά. Φτιάξτε το. Ελάτε να μείνετε πιο κοντά ένας με τον άλλο. Έχει καμπίσει αηδία αυτό το πράγμα. Και μόλις έκανα check-in στο δωμάτιο, ευτυχώς γιατί έλεγε 3, αλλά ήρθαμε νωρίτερα. Αλλά μας αφήσανε γιατί φαίνεται δεν είχε κάποιον πριν. Πάρα πολύ ωραίο. Και όχι ότι θα κάτσω πολύ, γιατί φεύγω. Πάω να κινηθώ προς το Περιστέρι που εκεί κοντά θα γίνει το event. Και λογικά θα πετύχω και κάνα γνωστό για κάνα καφεδάκι, γιατί έχει πάει 12 η ώρα και ακόμα δεν έχω πιει καφέ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Επίσης τα φώτα είναι πρόβλημα. Έχει και smart τέτοια εδώ πέρα που με είπαν, που μου το δείξανε. Α, έχει το tablet εδώ, μπράβο. Εδώ έχει το tablet και με το tablet θα κάνω τις ρυθμίσεις. Τώρα θα κάνω χωρίς ρύθμιση ένα κατούριμα. Θα τα πούμε ξανά που θα σας δείξω πλάνα από το event. Καλά, γεια τώρα. Λοιπόν, τους καφέδες σας τους έδειξα, ήταν προσωπικές στιγμές. Τώρα πηγαίνω προς το event που είναι στο Περιστέρι για να πάω να μου δείξουν τις βάρκες τους. Αυτό με τα καραβάκια έχουμε να παίξουμε. Μας είπανε κάτι με κρανία και κόκαλα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και το κρανίο δεν κόκαλο. Τώρα να παίξω καραβάκια. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε να δούμε εκεί τα νερά, να τα δοκιμάσουμε πώς είναι. Όλα πάνε το μεταξύ με νερό. Δεν ξέρω αν το ψηλιαστήκατε. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεσμεύομαι. Αλλά πάρτε λίγο άσχετο δρόμο Αθήνας. Περιστερίου, συγγνώμη, γιατί νευριάζεται όταν. Δεν είναι Αθήνα, είναι Περιστέρι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι μας περιμένει και να μπούμε μέσα. Το καλό που τους θέλω να έχουν κάποιο πειρατικό μεζέ ή έστω ρούμι. Θα το εκτιμούσα τώρα ένα ρούμι, να πω την αλήθεια. Ξεκινάμε με τα πιο βασικά, πιο σημαντικά είδη της παρουσίασης, γιατί έχουν θεματικό μπουφέ με κλασικά φαγητά που τρώγαν οι πειρατές. Cheeseburger, φαλάφελ, ράπς και τέτοια. Και θα πάμε μετά πιο κάτω να σας δείξω και το χώρο με τον οποίο έχουν επεστημένα τους υπολογιστές για να σας δείξω και gameplay σχετικό. Ωραία, δεν έχει και καλύτερα καλά φώτα. Εδώ θα έρθω εδώ στο ψυγείο μπροστά. Είναι... δεν ξέρω γιατί πετυχαίνω ψινά για φαγητά. Πάω να δω αν μπορέσω να βρω gameplay. Πάμε να βρούμε κανένα. Παίζει και πειρατική μουσική. Έτσι, τα καλύτερα. Λοιπόν, επειδή καθυστέρησα και άργησα στο event, έχουν κάτσει όλοι τους υπολογιστές, δεν θα μπορέσω να παίξω για να έχω γνώμη. Οπότε θα νοικιάσω reviewers και θα μας πούν τη γνώμη τους. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τη γνώμη σας. Πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα, τίτλος? Περνάω καλά. Περνάς καλά. Πόσο καλά, με μια βαθμίδα, ας πούμε, 9-10 που αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό. Περνάω ένα 7,5-8 καλά. 7,5-8, ξεφύγαμε. Άρα, με την παρέα μου. Δεν ξέρω αν είναι παρέα μου, τώρα τους γνώρισα. Ποιο το story? Ήμασταν καλά, ναι. Περίπιο μετά, ναι. Τους βρήκαμε στον δρόμο μας, ναι. Πάμε όλοι μαζί. Α, γιατί ξεκίνησε το πλοίο να λέω και μετά έγινε μια κοψαρόβαρτα. Α, σε κλέψανε, τι είναι? Γαλέρα, όταν πεθάναμε, επιβιώσαμε σε μια σανίδα. Α, τώρα είναι η σανίδα μας. Κατάλαβα. Να πω. Λοιπόν, αυτό είναι ο πειρατής τέλειος. Αυτό είναι το γράμμα, και για το γράμμα. Έτοιμος. Έτοιμος με το καράβι. Θα γίνω μάγος τώρα. Τώρα δεν θα φωνάζετε. Εδώ πέρα παίζει κόσμος. Και θα δείξουμε ήσυχα ήσυχα πλάνα.
Εδώ βλέπουμε και μια απόπειρα πρόσληψης. Παίζει να βρει και δουλειά ο Αργύρης. Και αυτά εδώ τα μαλακισμένα. Εδώ. Κάνει πως δεν μας βλέπει και ως δεν μας είδε. Δεν μας είδε. Κοιτάει εκεί μέσα. Παίζει παιχνίδι. Άσε ρε, περίμενε. Έρχομαι. Τώρα σε βόλεψα. Τους ξεμπροστιάσω αυτούς. Έχει έρθει όλο το τσόι. Έχουν φέρει 5 συγγενείς, 5 PC. 5 PC. Δεν χωράει κανένα 46. Ήρθαν οι Take It Series εδώ πέρα. Να κάτσω, μπορώ. Άντε ρε, κάτσε κάτω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι και μεγαλύτερος στην ηλικία. Α, το ξέχασα αυτό. Κάνετε, παιδιά. Τι έγινε. Πώς είστε, είστε και λίγο σκοτεινοί. Μπορείτε να κάθεστε μπροστά στην οθόνη όλοι. Πού θες να δεις τώρα. Εκεί καλά εσύ, είσαι ατμοσφαιρικός. Εδώ φαίνομαι. Είσαι ατμοσφαιρικός. Λοιπόν, έκανα και με το Στέλιο την ίδια ερώτηση. Γιατί ήρθα αργά και η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω στο μπουφέ. Καλά έκανα. Οπότε δεν βρήκα ελεύθερο PC. Εσείς που βρήκατε ελεύθερο PC και παίζετε το παιχνίδι, θέλω να μου κάνετε ένα γρήγορο review. Ναι. Πώς σας φαίνεται το παιχνίδι μέχρι τώρα. Εγώ μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Εσένα δεν σε βλέπω καν. Από το μπουφέ έχει μείνει τίποτα. Εννοείται, έχω αφήσει κάτι φαλάφελ, κάτι τέτοια. Τα ωραία, καλά όχι. Θα σου πει ο Αλέξης για το παιχνίδι. Λοιπόν, zoom in στον κύριο. Είναι πολύ. Το έχει το έχουμε. Ναι. Είναι πολύ κάνει. Ομορφό. Ναι. Ωραίο gameplay. Ναι. Πιστεύω το combat system. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ναυμαχίες, θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο Black Flag. Και συμφωνήσανε σαν Assassin's Creed fan. Πού είσαι, αφού δεν το έχει δει. Το Black Flag είναι το χειρότερο Black Flag που έχει βγει. Το Black Flag είναι από τα χειρότερα Assassin's Creed που έχει βγει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ρομαχίες το σώζουν. Δεν ήταν γαμάτο αυτό. Ισχύει. Άλλωστε για αυτόν τον λόγο. Αυτός είναι κατώτερο. Για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε αυτό. Αλλά δεν το κάναν τόσο καλό, ε. Άρα μια βαθμολογία, επειδή αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό, μια βαθμολογία από το 1 έως το 10. Σε μισή ώρα που έχω παίξει. Ναι. 7. 7 ή 6. Το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά είστε τελικά. Παρεξήγησα όταν σας είδαμε και από τον τζάμι μου πίσω. Τα καλύτερα παιδιά. Εντάξει, μας τυφλώνει τώρα, έχει και το φως εδώ τα φωτορυθμικά ο κύριος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, απλά θα κοιτιόμαστε τώρα. Παίξε μας κλειδί στο δώρο, ρε. Τι να κλειδί στο δώρο και το πάρουμε. Α, ναι, περίμενε. Έχουν κάνει διαγωνισμό εδώ πέρα. Και τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι ο διαγωνισμός, ποιος θα πάρει περισσότερα δουβλόνια. Όπως κάνει τις περισσότερες το high score εδώ, κερδίζει κάτι δώρα. Μπράβο, και έχουν κάτω κάτι κουτιά, μπορεί να σας τα δείξω μετά αν περάσω από εκεί γιατί είναι δίπλα στο μπουφέ. Έχει κάτι κουτιά πειρατικά, έχει και ένα τεράστιο κουτί από Avatar Frontiers of Pandora. Το Frontiers of Pandora πώς σας φάνηκε στα παιχνίδι. Far Cry, σταθερή τάξη για μένα μόνο. Ωραία, το ακούω, το ακούω. Γιατί είναι ίδιο Far Cry, αλλά κάνουν πολύ ωραίο τον κόσμο. Όμορφο, είναι πανέμορφο παιχνίδι. Είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχουμε δει, έτσι, δεν είναι. Άμα θες να πας σε αυτό το σόγρο, παιδί μου, με το τι βλέπεις, θα παίξεις Avatar. Επειδή δεν έχω gameplay υλικό, πείτε πράγματα για το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ open world, έχει. Έχει, open world, αλλά στη θάλασσα. Και έχει κάποια νησάκια που σταματάς για να πάρεις αποστολές. Συγκεκριμένα νησάκια ή σε ποιο νησάκι θες κατεβαίνεις. Όχι, συγκεκριμένα. Ποιος ωραία, ωραίος ο μορφωνιός. Τον φτιάχνεις. Ναι, μορφωνιός. Ναι, το φτιάχνεις για να το πεις. Το φτιάχνεις, λες, αλλά το Στέλιο ίδιος είναι. Πόσο μεγάλο καστομίζεις είναι το παράδειγμα του Black Flag, ουσιαστικά. Όχι, πήρα ένα από τα έτοιμα. Ήτανε ένα DLC. Για το Black Flag. Και είναι μετά στο άλλο. Τότε. Ναι. Από το 13 πότε. Που 6 χρόνια είναι in development αυτό το πράγμα. Το Black Flag βγήκε μαλάκα πριν 10 χρόνια. Πάνω από 12. Το 2013 πότε ήταν που είχαν κάνει το. Το 12 βγήκε. Το 12 ήταν που είχε κάνει το cameo στους Kramers. Είναι από τότε, είναι υπό κατασκευή. Και αυτό, παιδιά, αυτό είναι ένα review Kramers. Όχι από τους gamers. Έτσι είναι ο καλύτερος τρόπος. Βρήκα υπαλλήλους χωρίς να τους πληρώνω. Έλα, αγόρι μου, κάτσε παίξε λίγο να μου. Όχι, παλικάρι μου, δεν θέλω να παίξω. Να τα αποφύγω θέλω. Όχι, πήρα όπλο. Ούτως ή άλλως είχα δει και την προηγούμενη την beta που το είχαν. Άλλωστε αυτή τη στιγμή τώρα είναι ήδη σε open beta. Και οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να παίζει αυτό το Σαββατοκύριακο που είμαστε εδώ πέρα στο event. Εννοείται θα παίξω καραβάκια. Θα παίξω καραβάκια. Καραβάκια θέλω να γίνει. Δείτε χαρά. Δείτε χαρά το παιδί αυτό. Θα παίξω καραβάκια. Τώρα μας βγάλαν όλους έξω και μας υποσχέθηκαν αλκοόλ. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως για ευνοϊκότερα reviews. Η κασία είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να προσεγγίσω τον μπουφέ αυτή τη στιγμή γιατί έχει πολύ κόσμο. Τι θέλει ο κύριος. Ξέρεις που έχει τα μπέργκερ. Βλέπω που κρατάνε μπέργκερ. Στην ευθεία. Στην ευθεία. Αν το πάρεις όλη ευθεία, αριστερά από τα φαλάφελ. Και αφαλάφελ. Εντάξει, είναι εκεί τώρα. Μην είσαι τέτοιος. Εσύ φάει το καλό του φάει. Περιμένω το αλκοόλ. Συγγνώμη να το κλείσω.
Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Επειδή δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ να παίξω, εσύ που έπαιξες, από το 1 έως το 10, με το LSD να είναι στο 9, πόσο διασκεδαστικό θα έλεγες ότι είναι το παιχνίδι. Τώρα πρώτο mission θα έλεγα... 6,5. 6,5, ωραία, οκ, okay. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Απλά προσπαθώ να βρω τρόπο να ξεφύγω από το να ασχοληθώ ώστε να έχω γνώμη, οπότε παίρνω όλων των άλλων. Α, κατάλαβα, για να κοιτώσεις εσύ. Αυτό ακριβώς. Με... Δωρεάν εργατικά. Don't work άρα. Hard, work smart. Να ανακοινώνουν οι νικητές. Winner. Again, what a surprise, Mr. Babis. Εμείς έχουμε ποντάρει στο Στέλιο. Goes to Mr. Very nice, the final prize goes to Kakos. Bravo. Κερδίσαμε τα λεφτά μας. Κερδίσαμε τα λεφτά μας. 1,3 συντελεστή είχε ο Στέλιος. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, και με διάλειμμα, έτσι. Με τον νικητή, ο Στέλιο, που πήρε το μοναδικό το οποίο δεν είναι άδειο. Δεν ξέρω αν το πήρε τη γραμμή. Το είδες ότι είναι πολύ ελαφρύ. Ναι, δεν πειράζει όμως. Θα βάλουμε κάρτες ή One Piece με. Εδώ είναι όλοι οι νικητές μαζεμένοι με τα άδεια κουτιά τους. Εδώ. Και πάμε και στον πραγματικό νικητή αυτού του event. Εμένα. Και κενό, δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι έγινε, πότε έφυγα από το event, πώς έφυγα, πόσα μπέργκερ έφαγα από το μπουφέ, δεν ξέρω. Και βρέθηκα εδώ πέρα στη μέση του πουθενά και ψάχνω ένα σπίτι. Πού είμαστε, τι στιγμές ζω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα που βρίσκομαι, δεν αστείευομαι. Είμαστε στη μέση του πουθενά, κάπου μακριά. Πήραμε το μετρό και φύγαμε όσο πιο μακριά μας επιτρέπει ο άνθρωπος να πάμε. Το ένστικτο μου λέει να περπατήσω ίσια. Το ένστικτό μας λέει να περπατήσουμε ίσια, θα βασιστούμε πάνω σε αυτό. Ίσια. Τόσα χρόνια εξέλιξης βασίστηκα πάνω σε αυτό. Θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Επίσης βλέπω μια γυναικεία ομάδα μπάσκετ, κάπου εδώ σας χαιρετώ, τα λέμε σε λίγο. Μου είπαν να έρθω εδώ, είχα ένα ανώνυμο tip και να βρω ένα σπίτι. Μεγάλο σπίτι είπανε είναι, μένουνε πολλοί μέσα. Μήπως αυτό είναι ασφαλές, είναι και σταυρωμένο. Αυτό θα είναι. Την πίτσα σας πες. Αυτό είναι, βλέπω RGB μέσα. Αυτό θα είναι μωρέ. Έτσι θα είναι. Τζάδικο είναι. Χαίρετε. Ότι. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχετε δύο χρόνια σας μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Α, πού περνάμε, πού είναι οι φίλοι, τι δουλειά άλλο. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Τι λέει. Απίστευτο. Τι κάνεις. Μια χαρά. Τέλεια. Χαίρετε. Λοιπόν, σας κλείνω τώρα γιατί δεν ξέρω τι θα δούμε εδώ πέρα, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τα λέμε μετά. Ήρθε η ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας, δυστυχώς. Ξυπνήσαμε το πρωί. Εδώ είμαι, κάνουμε focus. Γεια σου, με βρήκε. Καλημέρα σας. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε χθες. Η αλήθεια είναι, με βάλαν και υπέγραψα NDA. Οπότε και το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι το πρωινό που ξυπνήσαμε εδώ πέρα στο smart δωμάτιο. Σας έδειξα εκεί με τα τέτοια και αυτά. Μπράβο. Τώρα, με πιέζουνε. Να φύγουμε. Ήδη βέβαια πήγαμε, φάγαμε μπέικον με αυγά. Πάρα πολύ ωραίο. Πώς φάνηκε ο χυμός? Ωραίο το νερό. Δεν έσπασα το κρεβάτι μου. Πάμε για καφέ. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Κάτσε να σιγουρευτώ τώρα. Με ποιος το άγχος. Γιατί γράφω. Σιγουρευτώ ότι έχω πάρει τα πάντα. Τώρα σιγουρεύτηκα. Που με έφερες, πώς το λένε? Σε 6 σκυλιά. Με έφερες 6 σκυλιά. Όχι σε 6 σκυλιά. Όχι, για τους φε... Σεξ με σκυλιά. Σεξ με σκυλιά, οπότε δεν απογοητεύουμε ούτε τους φέρεις. Ορίστε. Λόγω μη λήψης ένδειξης του μετρητή φυσικού αερίου, παρακαλούμε η τηλεφωνική γνωστοποίηση. Άντε να μας έρθει πάλι 300 ευρώ. Αμάν. Ένα... Και τώρα τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε πριν πήγουμε Αθήνα, μας έφερε εδώ σε ένα μέρος, είναι παράνομες κοινομαχίες. Είναι κάποιες κρυφές πόρτες που περνάμε. Ελάτε στο υπόγειο. Λοιπόν, ελάτε μέσα από εδώ. Εγώ στο κανείς θα ποντάρω, ό,τι και να γίνει. Γιατί δεν πάμε με τις κάλες, Αποστόλη? Μετέσα. Γιατί δεν πάμε? Ο κύριος έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα ηλίες. Δεν μπορεί τις κάλες. Πάει βόλτα μας, κύριε. Τελειώσαμε, αυτό ήτανε. Ό,τι είδαμε στην Αθήνα, αυτό ήτανε. Πώς φάνηκε η βόλτα? Φοβερή.
Ήταν καλή, διασκέδασες. Από το 1 ως το 10. Αφόρητα. 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 Και έτσι όπως όλα τα ταξίδια, ακόμα και η Οδύσσια κάποια στιγμή, έφτασε στο τέλος της. Σαν άλλοι Οδυσσεύς κι εμείς, ήρθαμε τώρα στο αεροδρόμιο να φύγουμε. Βοήθεια! Βοήθεια! Δεν είμαι οκ. Είμαι καλά. Είσαι ή δεν είσαι. Θα το δούμε προς αφρόστα.